μπορεί να βάλει σκορ για μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε. Νομίζω ότι πήγαν πολύ καλύτερα από τον αντίπαλο μες στο γήπεδο. Εμείς χάναμε τις ευκαιρίες και δυστυχώς μια κακή στιγμή για μας, μια κόντρα στο διαιτητή, βρέθηκε ο αντίπαλος μόνος του και ευτύχησε να προηγηθεί. Και εκεί άρχισαμε λίγο να χάνουμε την ηρεμία μας, όχι γιατί δεχτήκαμε το γκολ, από τον τρόπο κυρίως που το δεχτήκαμε. Στο πρώτο μήνα νομίζω ότι ήμασταν καλοί, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να παίξει όπως μπορεί. Εμείς ήμασταν αυτοί που φαινόταν ότι θα προηγηθούμε. Δυστυχώς όμως οι λεπτομέρειες και η τύχη στο ποδόσφαιρο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και σήμερα ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο μήνα δεν ήμασταν καλοί. Παρότι θέλαμε, δεν είχαμε τη συγκέντρωση που θα έπρεπε. Αλλά και πάλι δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ πάλι από λάθος του διαιτητή, της βοηθού του τέταρτου. Νομίζω ότι ήταν καθαρή φάση, θα έπρεπε να την τελειώσει. Εκεί στο 2-0 νομίζω ότι τα παιδιά αδειάσανε κυριολεκτικά. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα. Θα μας λείπουν πάρα πολλοί παίκτες, δεν παίζει ο Άντωνη, ο Μουνιέ, δεν παίζει ο Ινσούα, θα παίξει ο Κουρμπέλης, πιθανόν δεν θα παίξει και ο Ρόμπιν. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο και το τελευταίο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει λίγο να συγκεντρωθούμε αυτή τη βδομάδα, έτσι ώστε να κερδίσουμε και τουλάχιστον να τελειώσει η χρονιά όπως τελειώσει. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την νίκη του. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και ελπίζω να τους αφήσουμε να παιχτεί ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο για να δούμε ένα καλό τελικό. Ακούμε. Ερωτήσεις. Πολλά χρόνια στο Αθηναϊκό, κύριος απέκτησης και σαρκοδοτής. Έχετε νιώσει κάτι ανάλογο μετά το 0-3 όταν είπε το τραγουδούς και του Παναθηναϊκού προς το γήπεδο. Πάρα το πρώτο μέρος του κόσμου. Εντάξει, ο κόσμος ξέρετε, παιδιά, τι να λέμε. Μπορούμε να το ξεγελάσει τον κόσμο. Ξέρω τι γίνεται και τι προσπάθεια γίνεται. Για μας δεν είναι εύκολο. Ξέρετε τι είναι, δηλαδή λείπουν από κάποιες προπονήσεις οι παίκτες μια εβδομάδα, ξαναλείπουν τη δεύτερη. Αυτό κάποια στιγμή θα γίνει στο γήπεδο και ιδίως όταν έχεις και ντέρμπι, παίζεις με κάποια ομάδα, παίζεις με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καλή ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά όμως σας είπα ήμασταν καλοί. Δηλαδή νομίζω το δεύτερο γκολ μας έκανε και ο τρόπος που ήρθαμε ήταν. Ξέρετε, τώρα χάσαμε ένα παιχνίδι 3-0 και να πούμε τους διακριθέντες ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ δεν είναι ο τερματοφύλακας του. Έχουμε ακόμα μία αγωνιστική με την Ξάνθη εντός. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε με την Ξάνθη. Ελπίζω να παίξουμε. Πώς θα το διαχειριστεί αυτό όλη την εβδομάδα? Κοιτάξτε, σας είπα ότι θα λείπουν πάρα πολλοί παίκτες. Ελπίζω να κατέβουν οι παίκτες στην προπόνηση. Μας έχει κάνει πολύ κακό αυτό εδώ, αυτή η ιστορία του να λεχάνουν προπονήσεις. Εντάξει, τη μία εβδομάδα μπορεί να αντέξει, τη δεύτερη μπορεί να αντέξει, κάποια στιγμή θα σου βγει. Ελπίζω να λυθούν τα προβλήματα έτσι ώστε και να αγωνιστεί η ομάδα, αλλά και να επέκτες να κάνουν προπόνηση, γιατί θα έχουμε τις απουσίες τουλάχιστον να κοιτάξουμε λίγο, να φτιάξουμε ένα καλό γκρουπ, να σταθούμε καλά, γιατί και για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος είναι σημαντικό να παίξουμε όπως μπορούμε. Και η Ξάνθη και ο Αστέρας διεκδικούν την πέμπτη θέση, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό. Χρησιμοποιήσατε λίγο τους φοιτητές στον Κάτσι και τον Μουσακίνη που είναι δανεικοί από τον ΠΑΟΚ. Δεν συνηθίζεται στις άλλες ομάδες να χρησιμοποιούνται απέναντι στον Μουσακίνη. Είστε ικανοποιημένος από την απόδοση του παιδιού? Έχω πει ότι όταν έχει γίνει η συζήτηση ήταν όρος από εμάς ότι θα μπορούν να παίξουν και θα ήταν απόφαση δική μου. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούσαν να παίξουν σήμερα και ο Κάτσε προσπάθησε και ο Γιάννης προσπάθησε. Δηλαδή και ο Γιάννης είχε δύο φάσεις να πετύχει γκολ, δεν ήταν κάτι που... Το πρόβλημα μας δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημα μας είναι ότι ήταν στο σημερινό παιχνίδι ο τρόπος που δεχτήκαμε το γκολ και το δεύτερο και το πρώτο και το δεύτερο και αυτό μας επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή μετά χάθηκε η συνοχή της ομάδος, έβλεπε σε ένα ποδόσφαιρο που δεν είμαστε εμείς αυτοί. Κόουτσι, χρονιά τελειώνει. Και τελειώνει μια χρονιά που είναι πάρα πολλά προβλήματα. Τα ξέρουμε ότι δεν πέσει καλή πορεία για την ομάδα. Υπάρχει ένα μέλλον. Το δικό σου το μέλλον μετά τη χρονιά, μετά τα πράγματα είναι λεφτά, αυτό έχετε σκεφτεί καθόλου? Και δεν το έχω σκεφτεί. Ξέρω εγώ τι θέλω.
Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να δούμε στο πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λίγο πιο ξεκάθαρα αν το παιχνίδι με την Ξάνθη, την επόμενη αγωνιστική, θα είναι το τελευταίο σας με την Παναθηναϊκό. Σας είπα ότι εγώ δεν έχω πάρει την απόφασή μου, οπότε περιμένω να τελειώσω το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Έχει δει κάποια ενημέρωση από την διοίκηση για την υπόθεση Μπέρνερ, γιατί ο εφιάλτης του επιβιβασμού για εξωαγωνιστικούς λόγους είναι ακόμα ανοιχτός. Έχει μιλήσει με κάποιο πρόσωπο από την διοίκηση, δεν πάρει κάποια διαγνώση. Όχι, αυτό που ήξερα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι αν η απόφαση ήταν αρνητική για μας, ότι θα τελείωνε η υπόθεση. Τελικά δεν τελείωσε. Σε ελπίζουμε να τελείωσε αυτή η εβδομάδα, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Λοιπόν, να είστε καλά.